Επειδή, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι θλιβερό να επιχαίρετε με αυτά που λέει ο κύριος Καμένος, θα έλεγα ότι τουλάχιστον οι βουλευτές της Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ ή και ο κύριος Σταθάκης να κάνουν ένα φροντιστήριο μετά στον κύριο Καμένο για την υπόθεση Ρίχτερ. Εκτός αν τα έχουμε ξεπουλήσει όλα σε αυτή τη χώρα και σε αυτό, με βάση την ανάγκη να κρατηθεί μια έθραστη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο κύριος Σταθάκης ας αναλάβει λοιπόν να πει στον Καμένο τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε όμως στο θέμα μας. Θα μιλήσω πολύ λιγότερα από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς για να μπορείτε να έχετε τις όποιες αψημαχίες μετά στα δευτερεύοντα. Η νύχτα του προϋπολογισμού είναι νομίζω μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για το σκοτάδι των δαπανών του δημοσίου, για τις σπατάλες του κομματικού κράτους και για τις σπατάλες των παλιών που συνεχίζονται και για τις νέες σπατάλες που προστίθονται. Θα μου επιτρέψετε να σας πω μια ιστορία που υπάρχει σε πολλά εγχειρίδια οικονομίας. Ένα χειμωνιάτικο πρωί ο τσάρος πήγε για κυνήγι και ζήτησε ένα βαζάκι λίπος για τις μπότες του, για να γυαλίσει τις μπότες του. Του το πήγα λοιπόν το βαζάκι και έγραψαν αυτή τη δαπάνη στο προϋπολογισμό, 10 ρούβλια. Στο τέλος της χρονιάς είδαν οι προηγούμενοι ότι υπάρχει στον προϋπολογισμό 10 ρούβλια για λίπος και πρόσθεσαν άλλα 2 ρούβλια αναπροσαρμογή. Την επόμενη χρονιά τα 10 ρούβλια έγιναν 20. Τη μεθεπόμενη τα έκαναν 100, μετά 200. Και για χρόνια εγγράφονταν στον προϋπολογισμό της Ρωσίας ρούβλια ικανά για να γυαλίσουν τις μπότες όλου του ρώσικου λαού. Κανείς δεν είχε τολμήσει να αμφισβητήσει το αρχικό ποσό. Οι γραφειοκράτες θεωρούσαν δεδομένο ότι αυτή η δαπάνη είναι χρήσιμη, ότι δεν πρέπει να αλλάξει και θα πρέπει σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο να αυξάνεται. Και έτσι γίνεται και εδώ. Και δεκαετίες σε αυτή τη χώρα, στον ατέλειωτο χειμώνα της ελληνικής κομματικής διοίκησης. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Από τα 312 νομικά πρόσωπα του Υπουργείου Υγείας, τα 76 επιχορηγήθηκαν το 2012 με 130 εκατομμύρια. Κανείς δεν ξέρει πού ξοδεύτηκαν ή μάλλον πώς φαγώθηκαν αυτά τα λεφτά. Και σήμερα δεν ξέρουμε ούτε καν το ποσό που παίρνουν όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα. Το ίδιο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Κανείς δεν ξέρει πόσα χρήματα δίνονται για την αγροτική ανάπτυξη και αν αυτά πιάνουν τόπο. Δεν ξέρω αν το έχετε μετρήσει, αλλά το έχουμε κάνει εμείς. Το Υπουργείο έχει 281 τμήματα και γενικές διευθύνσεις, 93 περιφερειακές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες και 451 νομικά πρόσωπα. Χώρια οι σχετικές με την αγροτική ανάπτυξη αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κανείς δεν συντονίζει τη δράση όλων αυτών των δομών, πολλές από τις οποίες κάνουν τα ίδια πράγματα, αλληλοκαλύπτονται δηλαδή, χωρίς να δίνουν κάποια προστιθέμενη αξία στα χρήματα που παίρνουν από τον προϋπολογισμό της χώρας. Η χώρα χρειάζεται μαχαίρι στις πατάλες, από τις οποίες επωφελούνται συνήθως οι προνομιούχοι, οι συντεχνίες και αυτοί που είναι κοντά στα κόμματα. Και τα χρήματα πρέπει να πηγαίνουν στους χαμένους των μνημονίων και στον κόσμο της παραγωγής. Αλλά σε μια κοινωνία που ασφιχτιά, αυτή η κυβέρνηση έχει άλλες προτεραιότητες και βάζει φόρους και τέλη, φόρους ατελέσφορους. Και δεν μιλώ για τις δαπάνες οι οποίες είναι απαραίτητες ή φέρνουν αποτελέσματα. Μιλώ για τα κονδύλια που πηγαίνουν σε δημόσιες σπατάλες καθαρά. Και μπορώ να σας αναφέρω μερικά από τα σπάταλα μέτρα. Υπάρχει το διαχρονικό. Τα κόμματα από το 1997 μέχρι το 2014 πήραν ως κρατική επιχορήγηση 900 εκατομμύρια ευρώ. Και τη χρονιά, την πρώτη του μνημονίου, το 2009, πήραν 72 εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία. Εμείς επιμένουμε και ζητάμε
και σε αυτό το προϋπολογισμό τη μείωση του χρήματος που φτάνει στα πολιτικά κόμματα. Τη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων που δουλεύουν για το πολιτικό σύστημα. Το προτείναμε από την πρώτη μέρα και συνεχίζουμε να το προτείνουμε. Πάμε όμως στις νέες πατάλες σας. Υπάρχει δημόσια επιχείρηση που έχει καταγράψει 7 συναπτές ζημιογόνες χρήσεις. Είναι η βιομηχανία ζάχαρης. Στο φετινό προϋπολογισμό έχουν γραφεί για 18 δημόσιες επιχειρήσεις επιχορηγήσεις 1,7 δις. Τα περισσότερα λεφτά θα πάνε σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Αντί να εξυγιανθούν και να αποκρατικοποιηθούν, να σωθούν, απομυζούν πολύτιμους πόρους από αυτούς που τους έχουν ανάγκη. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση θέλει να ωφελήσει συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένες συντεχνίες. Θέλει να κάνει συγκεκριμένα ρουσφέτια. Όπως, θα σας πω. Κάνετε υποτίθεται αξιολόγηση των διοικητών των νοσοκομείων παίρνοντάς τους από μια 20-λεπτή συνέντευξη. Είναι παλιό το έργο, το έχουμε ξαναδεί. Να φύγουν αυτοί, να έρθουν κάποιοι δικοί σας. Οι διοικητές των νοσοκομείων, κύριοι συνάδελφοι, έχουν πενταετή θητεία. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι κάθε φορά που αλλάζει ο υπουργός, κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, οι διοικητές που αποπέμπονται προσφεύγουν συνήθως στα δικαστήρια, και αποζημιώνονται. Ζητούν δηλαδή την καταβολή αποζημιώσεων μέχρι το τέλος της σύμβασής τους. Και σας είπα, τις περισσότερες φορές δικαιώνονται. Και κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή, και φαντάζομαι ούτε ο ίδιος υπουργός, γιατί τον ρωτήσαμε και δεν μας έδωσε απάντηση, πόσους διοικητές νοσοκομείων εν ενεργεία και παυθέντες πληρώνει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός. Είναι το σκοτάδι της κομματικής διοίκησης που σας έλεγα. Απασχολημένος με νέες πατάλες είναι και ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Πίρτζης. Πέρασε τροπολογία στο νομοσχέδιο για τις βοσκίσιμες γέες, εκεί που φυτρώνει και το κουτόχορτο, για τον διπλασιασμό των διευθυντικών θέσεων σε 3 οργανισμούς δημοσίων συγκοινωνιών. Πριν 40 μέρες μας έλεγε η πλειοψηφία, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και η ΑΝΕΛ, ότι οι οργανισμοί δεν είναι ανάγκη να έχουν διπλές διοικήσεις. Και το ψήφισαν. Να μην έχουν διπλές διοικήσεις οι οργανισμοί. Να μην υπάρχει δηλαδή και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Και ο κύριος Πίρτζης, 40 μέρες μετά, και είπε «Εγώ θέλω διπλές διοικήσεις γιατί έχω δώσει διπλές υποσχέσεις». Και είπε και κάτι ότι δεν είναι και πολλά τα λεφτά. Και από την πρωτοχρονιά θα έχουμε αύξηση στα εισιτήρια, στα λεωφορεία, στο μετρό, παντού, για να καλυφθούν και οι πρόσθετες δαπάνες από τις διπλές διοικήσεις σε αυτούς τους οργανισμούς. Ο φόβος μας είναι ότι το Υπουργείο του κ. Σπίρτζη έχει 12 οργανισμούς. Αν έχει σκοπό να διπλασιάσει τις διοικήσεις και στους 12 οργανισμούς, το κόστος θα είναι ετησίως γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Κυρίες και κύριοι, το 2015 είχαμε μικρή αύξηση της κατανάλωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία σας. Είχαμε και αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ από τον Αύγουστο και μετά. Αντί λοιπόν να έχουμε κάποια αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ, έχουμε μείωση, λένε τα στοιχεία που εσείς παρουσιάζετε. Πώς λοιπόν χτυπάτε τη φοροδιαφυγή, αυξάνετε τους φόρους και μειώνετε τα έσοδα? Υπάρχει μια απλή λέξη, ανικανότητα. Γιατί όταν μεγαλώνεις τους φόρους, όταν αυξάνεις τους φόρους και τα έξοδα και τα έσοδα μειώνονται, σημαίνει ότι δεν χτυπάς τη φοροδιαφυγή. Προσέξτε τώρα, στην πρόβλεψή σας για το 2016 λέτε θα έχουμε ύφεση, αλλά θα έχουμε αύξηση των εσόδων. Δεν είχαμε αύξηση των εσόδων με αύξηση της κατανάλωσης και αύξηση των φόρων, θα έχουμε αύξηση των εσόδων το 2016 με μείωση με λιτότητα. Από πού? Ο προϋπολογισμός λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, αυτός που μας παρουσιάζεται, είναι ένας άλλος γκρίζος, αδιαφανής και άδικος προϋπολογισμός. Γιατί δεν υπάρχουν ούτε οι άνθρωποι και προφανώς δεν υπάρχει και γνώση για κάτι διαφορετικό. Και κυρίως βέβαια δεν υπάρχει διάθεση
για να αλλάξετε κάτι. Ούτε αυτό το λερναίο κράτος που λιλατεί χωρίς κανένα αντίκρισμα τους φορολογούμενους. Στην παιδεία, για να πάρω έναν από τους πολύπαθους χώρους, κάνετε περικοπές 78 εκατομμυρίων. Προσέξτε, από αυτά τα 78 εκατομμύρια, τα 66 τα κόβουνε από τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν μειώνουμε τη γραφειοκρατία στα Υπουργεία, μειώνουμε τα λεφτά των πανεπιστημίων. Παρεμπιπτόντως βέβαια, και θα με επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση, διώχνουμε από τα πανεπιστήμια και αυτούς που θα μπορούσαν να μας πούν πώς δουλεύουν τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Διώξαμε το Σιφάκι στην Κρήτη. Διώξαμε τον Μπερτζημά από την Αθήνα. Από 26 χρονών διδάσκει στο MIT και έφυγε γιατί δεν ήθελε, όπως είπε, να είναι διακοσμητικός. Άνθρωποι οι οποίοι πλήρωναν από τη τσέπη τους τα έξοδα για να έρθουν στην Ελλάδα για να μας δώσουν πιθανόν κάποιες λύσεις για τα πολύπαθα δημόσια πανεπιστήμια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα έχουμε έναν απλοϊκό προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων. Και μάλιστα, όπως σας είπα, συνήθως κατά τα τσαρικά πρότυπα. Δηλαδή, αυξητικό σε πολλές δαπάνες, χωρίς καμία αξιολόγηση των δαπανών. Θα μου πείτε τι άλλο μπορούσαμε να έχουμε. Θα μπορούσαμε να πάμε σε προϋπολογισμό προγραμμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Είναι οι προϋπολογισμοί που απαιτούν πρόγραμμα, δράσεις, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Ό,τι ακριβώς έχετε αδυναμία να κάνετε. Στη Δανία, όπου βέβαια υπάρχει προϋπολογισμός προγραμμάτων από το 1983, μετά τη δική τους δηλαδή κρίση περάσανε σε αυτούς τους προϋπολογισμούς, αποδίδουν στους δημόσιους υπάλληλους μέρος των πόρων που εξοικονομούν από την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους. Το σύγχρονο κράτος, κυρίες και κύριοι, θέτει στόχους, αξιολογεί κόστη, αποκεντρώνει αρμοδιότητες και απαιτεί συνυπευθυνότητα όλων των εμπλεκομένων. Εσείς, η κυβέρνηση, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, προσθέτει νέους γραφειοκράτες πάνω στους παλιούς γραφειοκράτες και απλώς φορολογεί με τη μεζούρα τους πολίτες όπου τους πετυχαίνει. Και βέβαια, τι πληρώνουν και αυτοί που έχουν τη μικρότερη φωνή, οι πιο αδύναμοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι. Έχει υπολογιστεί ότι η γραφειοκρατία στην Ελλάδα κοστίζει το 6,8 του ΑΕΠ. Δηλαδή, περί τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Λεφτά που φεύγουν από την ελληνική οικονομία για να θρέψουν αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες της γραφειοκρατίας της παραγωγής και των επιχειρήσεων. Αν υποθέσουμε ότι αυτά τα 15 δις δεν τα σπαταλούσαν οι άνθρωποι της παραγωγής και των επιχειρήσεων για να ικανοποιήσουν τη γραφειοκρατία, θα είχαμε προφανώς 15 δις στις επενδύσεις, στις προσλήψεις, στην έρευνα. Η δεύτερη φορά αριστερά, και δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να το λέμε έτσι αν έχουμε μείνει ακόμα στην πρώτη, αλλά τέλος πάντων, αυτή η κυβέρνηση που έχουμε παρουσιάζει σήμερα ένα προϋπολογισμό της γνωστής σειράς των μνημονιακών προϋπολογισμών. Έναν προϋπολογισμό κομμάτια και θρύψαλα, που είναι δύσκολο έως αδύνατο να μάθει κανείς αν τα λεφτά που θα δώσουμε στην υγεία, την παιδεία, την άμυνα θα πιάσουν τόπο. Και βέβαια, με δεδαλώδεις διαδικασίες ελέγχου της νομιμότητας μόνο των δαπανών και καμιά διαδικασία ελέγχου της σκοπιμότητάς τους. Έναν προϋπολογισμό που, όπως λένε όλοι και όχι μόνο οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης, δεν μπορεί να εκτελεστεί γιατί έχει τρύπες παντού. Αλλά έχει σημάδια ότι αυτό που προέχει είναι να παραμείνει το κομματικό κράτος αλόβητο, το πελατειακό κράτος αλόβητο, αυτό που και το νέο καθεστώς υπηρετεί με ευλάβεια. Και τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, που η κυβέρνηση φορολογεί ό,τι κινείται και δεν κινείται, πετάει από το παράθυρο 17 δισεκατομμύρια. Το δημόσιο είχε στις τράπεζες 18 δισεκατομμύρια και τώρα έχει σκάρτο 1 δισεκατομμύριο. Για να μην πούμε για τα δεκάδες δις που χάθηκαν στα capital control. Εδώ, από αυτό το βήμα,
έλεγα πριν από μερικούς μήνες, απευθυνόμενος στον κύριο Πρωθυπουργό, προσοχή μην κλείσουν οι τράπεζες. Και οι άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν περίπου και τι σας νοιάσει αν κλείσουν οι τράπεζες. Τη θυμάστε εκείνη την κουβέντα, την άνοιξη. Και τα πειράματα κατέληξαν σε εγκλήματα. Έχει δίκιο αυτός που έγραψε ότι το τραπεζικό μας σύστημα ήταν ένα αμάξι που του έλειπε μία ρόδα. Δεν είναι κινητό, μόνο τσουλούσε. Και τα ξένα φαντς προθυμοποιήθηκαν να πληρώσουν την αξία για τη μία ρόδα, αρκεί να πάρουν το ίδιο το αυτοκίνητο. Και τους το δώσατε. Σε λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι, κλείνει μια εφιαλτική χρονιά για τους Έλληνες. Μια χρονιά που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, γιατί οι περισσότεροι σας είχαν πιστέψει. Η ελπίδα έρχεται, λέγατε, και ήρθε η απελπισία. Ένα σταμάτητο τρενάκι του τρόμου, που όμως τώρα δεν είναι παιχνίδι και δεν θα καταλήξει σε χαμόγελα. Τις τελευταίες μέρες, κύριε Πρωθυπουργέ, ψάχνετε σανίδα σωτηρίας και μιλάτε για συνένεση. Εσείς που είχατε διχάσει την Ελλάδα, απερίσκεπτα, λέτε τώρα να συμφωνήσουμε σε ένα πρόγραμμα. Έχετε κόψει όλες τις γέφυρες με την δημιουργική Ελλάδα, στείνετε ένα καθεστώς, διορίζετε φίλους, συγγενείς και κυρίως κομματικούς υπαλλήλους, κομματικούς πιστούς και τώρα λέτε βοηθήστε. Το ποτάμι ήταν και είναι εδώ για να βοηθήσει τη χώρα. Και το καλοκαίρι, και το ξέρετε πολύ καλά, δεν μετρήσαμε το πολιτικό κόστος και φανήκαμε χρήσιμοι για την πατρίδα. Αλλά τώρα το χρήσιμο για την πατρίδα είναι άλλο. Το χρήσιμο για την πατρίδα είναι να είμαστε απέναντί σας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ δεν έχει δείξει καμία διάθεση να αλλάξει κάτι. Απλώς προσθέτει σκότος πάνω στο σκότος, σπατάλι πάνω στο σπατάλι. Είναι λοιπόν σαφές ότι εμείς σε αυτόν τον δρόμο δεν μπορούμε να είμαστε σύμμαχοι. Είμαστε αντίπαλοι. Το ποτάμι, χωρίς κανένα ενδιασμό, καταψηφίζει τον προϋπολογισμό σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Θεοδωράκη.